Καλησπέρα σας. Ξεκινάμε λίγο μετά την προσδοκόμενη αρχικά ώρα. Εντάξει, υπάρχει και λίγη κίνηση στους δρόμους. Ευχαριστούμε όλους σας που είστε κοντά για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια επίσημης πια παρουσίας της Σοφία. Τρία παλαιότερα μέλη έχουμε παρόντα. Οι υπόλοιπες είμαστε νεότερες αρκετά, όχι ηλικιακά, χρόνια παρουσίας. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τη συγκομιδή μας. Σημασία έχει ότι κοντά μας σήμερα έχουμε ανθρώπους που θέλουν να μας γνωρίσουν και ανθρώπους που μας έχουν δώσει υλικό, υλικό από τη ζωή τους, συνεντεύξεις τους, υλικό που μπορούν να δουν να παίζει και στους υπολογιστές που έχουμε στήσει. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα, αρχικά ευχαριστούμε τον Δήμο Ζωγράφου και την κυρία Δήμαρχο, την κυρία Τόνια Καφατσάκη. Εδώ την εκπροσωπεί ο σύζυγός της, ο αγαπητός μας συνάδελφος Θανάσης Βλάχος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον ωραίο χώρο της Βίλας Κοτοπούλη, που έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά. Και ευχαριστούμε πολύ τις άλλες ομάδες που σήμερα είναι εδώ, κυρίως την ΟΠΙΒΟ που ήρθε από απόσταση, την κυρία Μένη Τσίγκα. Από το Βόλο. Από το Βόλο, ναι, ΟΠΙΒΟ Βόλος βέβαια. Και από την ΟΠΙΚΑ Καλυθέα. Εδώ, Καρυθέα της Τσιφιές, την κυρία Χαρά Γεωργιάδου. Νομίζω ότι υπάρχει και η ΟΠΗ Ζωγράφου. Ευχαριστούμε. Ούτως ή άλλως η ΟΠΗ Ζωγράφου είναι οι γείτονες, είναι στο χώρο τους. Σειρά έχει να ευχαριστήσουμε τα παλιά τους πληροφορητές μας, τους αφηγητές μας που είναι παρόντες και παρούσες. Δεν είναι πάρα πολύ, αλλά νομίζω είναι και εγώ προσωπικά ξέρω το υλικό, δεν ξέρω τα πρόσωπα, όμως ξέρω ότι είναι εδώ ο κύριος Γιάννης Πούλος, η κυρία Βάσο Βίγλη, ο κύριος Τέλιος Βίγλης, η κυρία Κατερίνα Γεωργακοπούλου, ο κύριος Γιώργος Βοηκλής, η κυρία Δέσποινα Βολικάκη, ο κύριος Κοκκινάκης, Θοδωρής Κοκκινάκης και η κυρία Μερβάς Μάνιαν, ο κύριος Ηγέας Τριανταφυλόπουλος, τον βλέπουμε εδώ μπροστά σε υπόλοιπους, δεν ξέρω που έχουν σπορφίσει. Η κυρία Βικτωρία Κυριακάτη, από όσους μπόρεσα να βρω τώρα. Αν έχουμε ξεχάσει κάποιον και τώρα. Ναι. Η κυρία Αλεξάνδρα Οικονόμου. Η κυρία Αλεξάνδρα. Ωραία. Και ο κύριος Δημοσθένης Οικονόμου. Τέλεια, τέλεια. Άρα έχουμε και δύο νεοεισερχόμενους, νεοαφιχθέντες. Νομίζω ότι τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δουν ίσως και το υλικό που μας έχουν δώσει στις συνεντεύξεις τους. Ο στόχος σήμερα είναι να δείτε τι κάνουμε το υλικό που μας δίνεται. Το υλικό των αναμνήσεων, το υλικό μιας ζωής. Ο στόχος είναι αυτά τα 10 χρόνια, πάμε στον 11ο χρόνο πλέον, πάει η οποία με πολλά πράγματα πιστεύω ότι έχουμε κάνει για εθελοντική ομάδα. Θα τα δείτε στην πορεία και βέβαια θα δείτε και υλικό που μας έχετε παραχωρήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και δίνω το λόγο τώρα στα παλιά μέλη, τα τρία παλιά, που θα μας μιλήσουν για το ιστορικό της ομάδας, συνοδευμένο πάντα η ομιλία τους και με τα σχετικά PowerPoint. Έφη Παυλογεωργάτου, Μαρία Καβαδία και Κατερίνα Αρβανιτάκη. Καλησπέρα και από μένα. Η ΟΠΙΑ, η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Αθήνας, έκλεισε τον Ιούνιο του 2023 10 χρόνια ζωής. Το γεγονός αυτό το γιορτάζει μαζί με τους φίλους, αλλά κυρίως με εκείνους που συνέβαλαν αποφασιστικά στις δραστηριότητές της. Και αυτοί είναι οι αφηγητές μας, που πρόσφεραν το πολύτιμο υλικό που διαθέτει η ομάδα μας, καθώς και τα μέλη που πέρασαν από την ΟΠΙΑ και άφησαν πίσω τους σπουδαία κληρονομιά τις συνεντεύξεις που έκαναν. Πριν μιλήσουμε για την ομάδα μας, επειδή πιθανόν να υπάρχουν μαζί μας σήμερα άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι η προφορική ιστορία, θα πούμε δύο λόγια για αυτήν, ώστε να φανεί γιατί αξίζει εμείς, καθώς και οι δεκάδες ομάδες προφορικής ιστορίας που υπάρχουν στη χώρα μας,
να ασχολούμαστε μαζί της. Η προφορική ιστορία, λοιπόν, καταγράφει τα ιστορικά γεγονότα όπως τα βιώνουν οι απλοί, οι καθημερινοί άνθρωποι. Μία καταγραφή που δεν τη βρίσκεις στα επίσημα αρχεία. Σε αυτά μπορεί να βρει κανείς στατιστικά στοιχεία, οικονομικά μεγέθη, διατάγματα, περιγραφή ιστορικών γεγονότων. Παραδείγματος χάρη, πώς οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές έπεσαν στη μάχη της Κρήτης, πόσοι σκοτώθηκαν ή το πόσο ανέβηκαν οι τιμές, τι μέτρα πήρε η κυβέρνηση και άλλα πολλά. Αυτά όντως μπορεί να τα βρει ο ιστορικός στα κρατικά και άλλα γραπτά αρχεία. Το πόσο όμως αισθάνθηκαν οι μανάδες που έχασαν τα παιδιά τους στον πόλεμο ή τα παιδιά που έμειναν ανάπηρα από τη μάχη, το πώς θα βγάζει πέρα η οικογένεια με το χαμηλό μισθό ή τον άνεργο γονιό. Αυτό θα το πει μόνο η προφορική ιστορία, μέσα από τις συνεντεύξεις που κάνει με διάφορους ανθρώπους. Αυτές οι συνεντεύξεις, στη συνέχεια τις αρχιοθετεί, τις συντηρεί και τις διαθέτει σε όποιον θέλει να μάθει. Έτσι λοιπόν, όπως βλέπετε και στη διαφάνεια, η προφορική ιστορία καταγράφει τον τρόπο που οι άνθρωποι βιώνουν τα γεγονότα, όχι μόνο οι επώνυμοι, αλλά κυρίως οι απλοί άνθρωποι. Η προφορική καταγραφή συμπληρώνει, αλλά και συχνά ανατρέπει ή τροποποιεί ιστορικά δεδομένα που καθιερώθηκαν αποκλειστικά μέσα από έρευνα των επίσημων αρχείων. Μέσω αυτής, ο ερευνητής συνειδητοποιεί ότι στη μικροκλίμακα τα πράγματα κάθε άλλο παρά άσπρο και μαύρο είναι. Η δημοσιοποίηση των προφορικών μαρτυριών συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των ανθρώπων μεταξύ τους. Το λόγο τώρα έχει η Μαρία Βοεκλή. Εγώ θα μιλήσω για την ομάδα μας. Πώς δημιουργήθηκε, πώς λειτουργεί και τέτοια θέματα. Λοιπόν, η οποία δημιουργήθηκε ως ομάδα τον Ιούνιο του 2013, ύστερα από παρακολούθηση ενός σεμιναρίου που έγινε στα πλαίσια του προγράμματος του Δήμου Αθηναίων «Δράσεις στις γειτονιές». Το σεμινάριο το έκανε η ιστορικός Στασούλα Βερβενιώτη, στην οποία η προφορική ιστορία οφείλει πολλά, καθώς αυτή κυρίως επιδίωξε τη δημιουργία ομάδων και συνέβαλε στην ανάδειξη της δράσης τους, ιδιαίτερα τον πρώτο καιρό. Είμαστε η δεύτερη ομάδα προφορικής ιστορίας ΟΠΗ που φτιαχνόταν. Η πρώτη ήταν της Κυψέλης, που φτιάχτηκε το 2011. Μετά το σεμινάριο, 12 άτομα θελήσαμε να κάνουμε πράξη αυτά που μάθαμε. Έτσι δημιουργήσαμε την ομάδα προφορικής ιστορίας Αθήνας, ΟΠΗΑ, με παρότρινση της Στασούλας Βερβενιώτη, που ιδιαίτερα τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας μας συμμετείχε στην ομάδα μας ως μέλος, μεταφέροντάς μας τις γνώσεις και την εμπειρία της σχετικά με την πράξη της προφορικής ιστορίας. Από τα 12 ιδρυτικά μέλη, σήμερα έχουν μείνει στην ομάδα μόνο 3. Στο διάστημα αυτών των 10 χρόνων, άλλα μέλη αποχώρησαν και καινούργια ενσωματώθηκαν σε διάφορες φάσεις. Έτσι, αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στην ομάδα μας 14 άτομα, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και κατά 50% εκπαιδευτικοί, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι. Στις πρώτες μας συναντήσεις του 2013 διαμορφώσαμε και το λογότυπο της ομάδας, το βλέπετε στη διαφάνεια. Σήμερα πλέον υπάρχουν πολλές ΟΠΗ σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην Αττική. Τα χαρακτηριστικά που έχει η ομάδα μας. Είμαστε ομάδα άτυπη. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε καταστατικό ή κάποια άλλη νομική μορφή. Τα μέλη είμαστε ισότιμα. Επίσης, είμαστε εθελοντές. Ο καθένας προσφέρει όσο και όπως μπορεί. Δεν δεχόμαστε χρηματοδότηση, ούτε συμμετέχουμε σε προγράμματα. Τα τυχόν έξοδα, όπως και σήμερα ας πούμε, αντιμετωπίζονται εκ των ενόντων. Σε όλα αυτά τα χρόνια βέβαια έχουν υπάρξει προβληματισμοί σε σχέση με τα ωφέλη που θα προέκυπταν για τη δουλειά μας από τυχόν χρηματοδότηση. Ωστόσο, επιλέξαμε να διατηρούμε την ανεξαρτησία μας και την αυτοτέλειά μας. Τώρα, τι μας έφερε στην ομάδα, γιατί γίναμε μέλη ή τι μας κρατάει. Ο καθένας που θα γίνει μέλος μιας ΟΠΗ, άρα και μέλος της ομάδας μας, έρχεται από διαφορετικό δρόμο.
Άλλος γιατί ενδιαφέρεται για την ιστορία. Άλλος ψάχνει να βρει κάτι να κάνει γιατί πήρε σύνταξη. Άλλος θέλει να βρει παρέα. Άλλος είναι φοιτητής και τον ενδιαφέρει η μέθοδος της συνέντευξης προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει στην εργασία του. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Όταν όμως αυτός ο άνθρωπος γνωριστεί με την ομάδα και αρχίσει να παίρνει συνεντεύξεις, σύντομα αποκτά κοινό υπόβαθρο με τους υπόλοιπους, πολύ ισχυρό, και αυτό τον δένει με την υπόλοιπη ομάδα. Και γιατί όταν ακούς κάποιον να αφηγείται τη ζωή του, νιώθεις ότι κι εσύ γίνεσαι πιο πλούσιος σε εμπειρία, σε γνώση, σε συναισθήματα. Δεν είναι μικρό πράγμα να σου εμπιστεύεται ο άλλος τη ζωή του. Επίσης, ακούγοντας αφηγήσεις ζωής, συνειδητοποιείς πόσο μοναδική είναι η ζωή του κάθε ανθρώπου και γι' αυτό σπουδαία. Πολλές φορές ούτε και ο ίδιος ο άνθρωπος δεν την αξιολογεί έτσι. Κι όμως έτσι είναι τα πράγματα. Εκτός από αυτά, όντας μέλος της ομάδας, εκπαιδεύεσαι στη συνεργασία και αισθάνεσαι την ομορφιά της συλλογικότητας. Αυτό γίνεται καθώς στις διάφορες εκδηλώσεις που κάνουμε, θα μιλήσουμε παρακάτω για αυτές, δουλεύουμε όλοι μαζί για να δώσουμε πίσω στον κόσμο αυτά που μας έχουν αφηγηθεί. Και όχι μόνο. Επίσης, συνεργασία συνεχής υπάρχει όχι μόνο όταν κάνουμε κάποια εκδήλωση, αλλά και στη συγκρότηση του αρχείου μας. Γιατί άλλος παίρνει τη συνέντευξη, άλλος μπορεί να την απομαγνητοφωνεί, άλλος να βγάλει τα αποσπάσματα, άλλος θα την καταλογογραφήσει και διάφορες άλλες δουλειές. Πώς λειτουργούμε τώρα σαν ομάδα? Αυτά τα 10 χρόνια συναντιόμαστε τακτικά και ανελιπώς μια φορά κάθε μήνα. Αυτό το έχουμε τηρήσει με θρησκευτική ευλάβεια. Εκτός των 2 καλοκαιρινών μηνών, αλλά συναντιόμαστε και επιπλέον φορές όταν πρόκειται να οργανώσουμε κάποια παρουσίαση εκδήλωση. Οι συναντήσεις της ομάδας μας γίνονται στα σπίτια μας ή σε ήσυχους δημόσιους χώρους, όπως βλέπετε και στη διαφάνεια, συνήθως καφετέριες στο κέντρο της Αθήνας, ώστε να εξυπηρετούμαστε όλοι στη μετάβαση, καθώς στην ομάδα της Αθήνας συμμετέχουμε από διάφορες συνοικίες που είναι εκ διαμέτρου αντίθετες, μπορεί να είναι Εξάρχεια, μπορεί να είναι Μελίσια, μπορεί να είναι Νέα Σμύρνη, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή κλπ. Έχουμε από διάφορες περιοχές μέλη. Στις συναντήσεις μας κρατάμε πρακτικά. Όχι μόνο για να ενημερώνονται τα μέλη που για κάποιο λόγο απουσιάζουν, αλλά και για λόγους ιστορικούς. Γιατί μέσα από τα πρακτικά διαγράφεται η πορεία της ομάδας μας, η ιστορία της. Συμμετέχουμε επίσης με 2 εκπροσώπους μας στο συντονιστικό των ομάδων προφορικής ιστορίας, που λειτουργεί κάθε τρίμηνο και συντονίζει τις κοινές δραστηριότητες που κάνουν όλες οι ομάδες μαζί. Υπάρχουν και τέτοιες δηλαδή, κοινές δραστηριότητες. Μια τέτοια κοινή δράση είναι η γιορτή της προφορικής ιστορίας, που γίνεται κάθε 2 χρόνια, στην οποία συμμετέχουν όλες οι ομάδες με ανακοινώσεις πάνω σε ένα κοινό θέμα ομπρέλα. Πληροφοριακά να πω ότι στη γιορτή που προετοιμάζουμε τώρα, για τον επόμενο χρόνο, το θέμα ομπρέλα είναι γυναίκες, τότε και τώρα. Όσοι παρακολουθήσετε την 4η γιορτή, αυτό το θέμα θα ακούσετε. Τα 10 αυτά χρόνια λοιπόν που πέρασαν, ήταν για την ομάδα μας πολύ δημιουργικά από κάθε άποψη, εμείς έτσι το βλέπουμε. Ακόμα και τα 3 χρόνια της πανδημίας, που κατά ανάγκη συνεντεύξεις γίνονταν με μειωμένο ρυθμό και οι εκδηλώσεις ήταν απαγορευτικές, η ομάδα μας δεν αδρανοποιήθηκε. Τα διέθεσε στο να γνωρίσει καλύτερα το υλικό της, μελετώντας και συζητώντας σε διαδικτυακές συναντήσεις τις συνεντεύξεις της, κάνοντας απομαγνητοφωνήσεις και περιλήψεις αυτών των συνεντεύξεων, εμπλουτίζοντας τις θεματικές και βελτιώνοντας σημαντικά τη λειτουργικότητα του αρχείου της. Επίσης, ως ομάδα συμμετείχαμε στην ομάδα COVID μαζί με άλλες όποι, συγκεντρώνοντας συνεντεύξεις για αυτό το θέμα. Τώρα το αρχείο μας. Στο αρχείο μας σήμερα έχουμε 153 συνεντεύξεις με διάρκεια κοντά 400 ώρες. Σήμερα τα μέτρησα, κορίνα. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι συνεντεύξεις μας είναι συνεντεύξεις ζωής. Σε αυτές, ο αφηγητής στη συνέντευξη ζωής μιλάει για τη ζωή του από τότε που θυμάται, 2-3 χρονών, πόσο είναι, οι πρώτες μνήμες, μέχρι την ώρα που δίνεται συνέντευξη.
Υπάρχουν όμως και κάποιες συνεντεύξεις στο αρχείο μας με συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως αυτές που αφορούν τον ομαδικό τάφο του Γαλατσίου. Θα μιλήσουμε παρακάτω γι' αυτό. Για την περίοδο της πανδημίας, τον Γκάζι κλπ. Είναι ειδικές συνεντεύξεις. Το 70% αυτών των συνεντεύξεων, ίσως και περισσότερο, είναι απομαγνητοφωνημένο. Ενώ μέσα από αυτές έχουν προκύψει ως τώρα 27 θεματικές. Μερικούς τίτλους των 27 θεματικών διαβάζετε ενδεικτικά στη διαφάνεια. Έχουμε μαζέψει δηλαδή από όλες τις συνεντεύξεις το υλικό που αφορά την εκπαίδευση, την εργασία, την παιδική εργασία, καθημερινότητα και οικογενειακή ζωή, σχέσεις δύο φύλων, μετανάστευση, 29 τέτοια θέματα, 27 τέτοια θέματα. Και είναι έτοιμα, αν χρειαστεί να κάνουμε μία παρουσίαση για ένα θέμα, πάμε κατευθείαν και παίρνουμε. Κάθε θέμα είναι ένα ολόκληρο βιβλίο πια μέσα από αυτές τις συνεντεύξεις. Τώρα, τι κάνουμε με αυτό το υλικό, πώς διαθέτουμε το αρχείο μας. Το αρχιακό υλικό το χρησιμοποιεί η ομάδα, κάνοντας εκδηλώσεις ή συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις. Όμως, δεν κάνει μόνο αυτό. Το διαθέτουμε και σε τρίτους. Και ως οποία έχουμε δώσει αποσπάσματα ή και ολόκληρες συνεντεύξεις ως τώρα σε αρκετούς ερευνητές, σε υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε σχολεία, αλλά και σε πολιτιστικούς φορείς που μας ζήτησαν υλικό για τις πολιτιστικές τους δραστηριότητες. Ενδεικτικά, αναφέρουμε το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το οποίο μας ζήτησε υλικό για το καλλιτεχνικό ερευνητικό του πρόγραμμα Αρχαίο Δράμα και Αστικός Χώρος. Ήταν ένα πρόγραμμα που το κάνανε μαζί με Ισπανούς. Αλλά και την ομάδα χορού Σάλτο Φουτούρε στην Πάτρα, που παρουσίασε το θέαμα Ανατολής Μελαγχολία και Έξαρση, που περιλάμβανε χορό, μουσική και αφηγήσεις. Αυτές τις αφηγήσεις τις διαθέσαμε εμείς και νομίζω και η Οπινή, η ομάδα της Νέας Ιωνίας. Με αφορμή τη μικρασιατική καταστροφή ήταν αυτό το θέμα, το μουσικοχορευτικό που κάνανε. Και μιας και μιλάμε τώρα για τη διάθεση του αρχιακού μας υλικού, θέλω να αναφέρω το σοβαρό προβληματισμό μας σχετικά με την οριστική του στέγαση και διαφύλαξη από κάποιον αναγνωρισμένο φορέα, καθώς και το να μπορέσει να γίνει δημόσια προσβάσιμο. Γιατί αυτή τη στιγμή όποιος ενδιαφέρεται ψάχνει να μας βρει μέσα από το ίντερνετ, να μας ρωτήσει. Δεν είναι εύκολο. Κάποιες συζητήσεις ως τώρα με την Εθνική Βιβλιοθήκη και παλιότερα με την Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων δεν έχουν αποδώσει για διαφορετικούς λόγους. Και βέβαια, να πω ότι το θέμα αυτό της, γενικότερου αρχείου προφορικών μαρτυριών δεν απασχολεί μόνο εμάς, αλλά απασχολεί όλες τις άλλες ομάδες προφορικής ιστορίας. Πάμε τώρα να δούμε τι κάναμε αυτά τα χρόνια, αυτά τα 10 χρόνια. Από το 13 στο 15 κάναμε αρκετές συνεντεύξεις, μαζεύαμε υλικό. Το 2015 όμως είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε αυτό το υλικό. Και το κάναμε. Έτσι, το 2015, συμμετείχαμε στην πρώτη γιορτή προφορικής ιστορίας που έγινε με μεγάλη επιτυχία στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου της Αθήνας, στην αίθουσα Αντώνη Τρίτσι, όπου πήραν μέρος όλες οι μέχρι τότε όποι, ήτανε τέσσερις. Τέσσερις όποι με ανακοινώσεις, γιατί υπήρχε υλικό σε αυτές, και παρουσιάστηκαν και τέσσερις νεοσύστατες όποι τότε, το 2015, δηλαδή 8 σύνολο, τέσσερις παλιότερες και τέσσερις που παρουσιάστηκαν εκείνη τη χρονιά και μας μίλησαν για τον εαυτό τους. Οι ανακοινώσεις που κάναμε σε αυτή την πρώτη γιορτή ήτανε 5 και αφορούσαν, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, την εργασία, την εκπαίδευση, τα πολιτικά της περίοδου 1936-1974, την ψυχαγωγία και το παιχνίδι στις γειτονιές της Αθήνας στη δεκαετία του 60. Εκτός από τις ανακοινώσεις, οργανώσαμε και ένα δρόμενο στο οποίο συμμετείχαν αφηγητές μας, οι οποίοι είχαν έρθει, εξήγησαν στα παιδιά, είχαμε πει σε γονείς να φέρουν τα παιδιά σε αυτή τη γιορτή, εκείνη την ημέρα, και εξήγησαν στα παιδιά τον τρόπο που έπαιζαν οι ίδιοι οι αφηγητές όταν ήταν παιδιά.
Τους μίλησαν λοιπόν για κάποια παραδοσιακά παιχνίδια, τα οποία τα παιδιά τα έπαιξαν παρέα με εξειδικευμένους παιδαγωγούς που προσφέρθηκαν εθελοντικά για να παίξουν μαζί με τα παιδιά σε αυτή τη γιορτή της προφορικής ιστορίας. Την ίδια χρονιά, το 2015 δηλαδή, τον Οκτώβρη, συμμετείχαμε ως οποία μέσω Skype στο συνέδριο του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Ατλάντα, το οποίο θεώρησε ότι το κίνημα των Όπι είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας και γι' αυτό μας κάλεσε να συμμετέχουμε στο συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών. Βέβαια, την επαφή με το Πανεπιστήμιο αυτό την έκανε η Τασούλα Βερβενιώτη, εμείς δεν ξέραμε. Από τις Όπι που έλαβαν μέρος, και βλέπετε τα μέλη της οποία στις διαφάνειες, εμείς παρουσιάσαμε την ομάδα μας και τη δουλειά της. Άλλες ομάδες που συμμετείχαν παρουσίασαν κάποιο συγκεκριμένο θέμα μέσα από τις συνεντεύξεις τους. Την αίθουσα και τα μέσα για να γίνει αυτή η επικοινωνία διέθεσε δωρεάν το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Λίγες μέρες μετά, τον Οκτώβριο, μέσα στον Οκτώβριο του 2015, παρουσιάσαμε στην Πινακοθήκη του Δήμου της Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση των διοργανωτών του Αθήνα Ελεύθερη, αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις μας σχετικά με την κατοχή, την αντίσταση και την απελευθέρωση της Αθήνας. Να πω εδώ ότι το 2015 ήταν η πρώτη χρονιά που γιορτάστηκε το γεγονός της απελευθέρωσης της Αθήνας, μετά από 60 χρόνια. Να το πούμε και αυτό. Και μπαίνουμε στο 2016. Δίνει το λόγο στην Κατερίνα. Το 2016, λοιπόν, το Γενάρη, σε συνεργασία με την Τασούλα τη Βερβενιώτη, που είχε την επιστημονική ευθύνη, διοργανώσαμε σεμινάριο στο οποίο προσκλήθηκαν και όλοι όσοι κατά τη διάρκεια της πρώτης γιορτής είχαν δηλώσει ενδιαφέρον να συμμετέχουν σε κάποια ομάδα προφορικής ιστορίας και έπρεπε να εκπαιδευτούν γι' αυτό. Με το τέλος του σεμιναρίου, που έγινε πάλι στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, 5 νέα μέλη εντάχθηκαν στην ομάδα μας. Το 2015 και 2016, λοιπόν, τον Νοέμβρη, συμμετείχαμε σε μια εκπομπή που κάνει ο Κώστας ο Γιανακόπουλος, έκανε τότε ο Κώστας ο Γιανακόπουλος στο πορτοκαλί ραδιόφωνο της Αλληλεγγύης, που είχε τίτλο «Μνήμες των ήχων». Μας κάλεσε λοιπόν ο Κώστας να παρουσιάσουμε κάτι από τις συνεντεύξεις μας. Επειδή το πορτοκαλί ήταν το ραδιόφωνο της Αλληλεγγύης, όλοι εκτός από τους τεχνικούς δούλευαν εκεί εθελοντικά, παρουσιάσαμε κι εμείς αποσπάσματα που να αναδεικνύουν την αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους. Μάλιστα, βρήκαμε και σχετικά τραγούδια που πλαισίωσαν αυτές τις μαρτυρίες. Και όπως φαίνεται και στη διαφάνεια. Εξάλλου η αλληλεγγύη είναι άλλο πράγμα και άλλο η φιλανθρωπία. Εμείς μιλούσαμε για την αλληλεγγύη. Το 2017 έγινε η δεύτερη γιορτή προφορικής ιστορίας στην αίθουσα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στο Θησίο, η οποία προσφάτως ξέρετε, φαντάζομαι όλοι, την ιστορία έγινε θυσία στο βωμό κάποιων συμφερόντων που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ποια είναι. Συμμετείχαμε λοιπόν εκεί με τρεις ανακοινώσεις, καθώς οι ομάδες είχαν πια πολλαπλασιαστεί. Ήταν 14 οι ομάδες που πήραν μέρος στη δεύτερη γιορτή και έπρεπε όλες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Το θέμα ομπρέλα εκεί ήταν μετακινήσεις, γιατί η ζωή είναι δρόμος. Και τα θέματα που παρουσιάσαμε εμείς ήταν, πρώτον, μετακινήσεις με το ζόρι. Διαδρομές δύο αφηγητών μας στα στρατόπεδα φυλακές της Γερμανίας 1943-45. Είχαμε δύο τέτοιους αφηγητές που βρέθηκαν σε τέτοια στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας στη Γερμανία. Το δεύτερο θέμα ήταν, είμαι από τα παιδάκια της Αθήνας. Αυτά ήταν ομαδικές μετακινήσεις παιδιών από την Αθήνα στην επαρχία το χειμώνα του 1941 για την επιβίωση. Μεταφερθήκανε παιδιά ομαδικά από την Αθήνα για να σωθούν σε κάποιες επαρχιακές πόλεις, περιοχές και είχαμε και τέτοιες μαρτυρίες που το θέμα αυτό νομίζω δεν είχε απασχολήσει μέχρι τότε, από όσο ξέρουμε, την ακαδημαϊκή έρευνα. Το τρίτο θέμα που παρουσιάσαμε τότε ήταν ο ομαδικός τάφος στα Τουρκοβούνια,
ταξίδι στον χώρο, στον χρόνο και στη μνήμη. Επίσης ένα θέμα που μέχρι τότε ήταν άγνωστο. Υπήρχε απλώς ένα ομαδικός τάφος που κανείς δεν ήξερε την ιστορία του απάνω στα Τουρκοβούνια. Και η ομάδα μας, μέσα από τη συνεντεύξη που πήρε ένα μέλος της ομάδας, αναδείχθηκε το θέμα και έτσι δόθηκε ξανά ταυτότητα σε κάποιους από τους εκτελεσμένους εκεί 29 Ιανουαρίου του 1944. Δεν ξέρουμε τα ονόματα όλων, αλλά την έρευνα που κάναμε βρέθηκαν 10 ή 11 ονόματα και ταυτοποιήθηκαν οι νεκροί, οπότε μπήκε στη μνήμη τη συλλογική το όνομά τους. Η ομάδα λοιπόν εκτός από τις ανακοινώσεις που έκανε, συμμετείχε βέβαια δραστήρια όπως και στην πρώτη γιορτή σε όλους τους τομείς της διοργάνωσης, δηλαδή στη δημιουργία του προγράμματος, στη διαμόρφωση της αίθουσας, στην υποδοχή και την υπηρεσία και όπου αλλού χρειαζότανε. Στην παρουσίαση των ανακοινώσεων είχαν έρθει και πληροφορητές μας με τις οικογένειές τους, κάτι βέβαια που έγινε και στην πρώτη γιορτή, κάτι που γίνεται και εδώ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Το 2017 ο ιστορικός ο Μενέλος ο Χαραλαμπίδης που ήταν ο υπεύθυνος των εορτασμών της για την Αθήνα Ελεύθερη μας κάλεσε και συμμετείχαμε για δεύτερη φορά πάλι στους γιορτασμούς της απελευθέρωσης της Αθήνας και εκεί παρουσιάσαμε πάλι την ιστορία του ομαδικού τάφου στα Τουρκοβούνια σε μια εκδήλωση που έγινε στο πρώην ΕΑΤΕΣΑ, νυν Μουσείο Αντιδικτατορικού Αγώνα. Η εκδήλωση είχε στόχο να αναδείξει την αμνησία της πόλης μας για τα νεότερα ιστορικά γεγονότα και να προβάλλει το αίτημα αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Συμμετείχα στην εκδήλωση ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Σταύρος Σταυρίδης, ο ίδιος ο Μενέλος ο Χαραλαμπίδης και η ομάδα μας. Το θέμα του τάφου, του ομαδικού τάφου στα Τουρκοβούνια, μας ζήτησε να παρουσιάσουμε στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στους εορτασμούς που έκανε και ο Δήμος Γαλατσίου. Μέσα στο κοινό που παρακολούθησε την εκδήλωση ήταν και ο Μανώλης Γλέζος, ο οποίος πήρε και το λόγο και μίλησε στην εκδήλωση. Η δουλειά μας και η δουλειά που κάναμε σαν ομάδα και η δημοσιοποίηση της ιστορίας του τάφου κινητοποίησε το Δήμο Γαλατσίου να φτιάξει ένα μνημείο με τα ονόματα των ταυτοποιημένων νεκρών στον τόπο της εκτέλεσης, αποκαθιστώντας και επίσημα τη μνήμη τους και είμαστε πολύ περήφανοι που γίναμε εμείς η αφορμή γι' αυτό. Τα αποκαλυπτήρια που βλέπετε εδώ έγιναν εκεί τοπικά με τη συμμετοχή του 5ου Γυμνασίου της πόλης, γιατί τα παιδιά του σχολείου κάνανε τα αποκαλυπτήρια, κάνανε προσκλητήριο νεκρών, κατέθεσαν στεφάνι κτλ. Και από τότε γίνεται κάθε χρόνο με τη συμμετοχή κάποιου σχολείου. Πάμε στο 2018. Ο πρώτος ιστορικός περίπατος στο παλιό Γαλάτσι. Ο περίπατος αυτός έγινε τον Νοέμβρη του 2018, κάποια Κυριακή πρωί. Ξεκίνησε από την πλατεία Λιναρά. Μαζί μας ήταν το κέντρο, το πρώτο κέντρο, ας πούμε, γύρω από το οποίο αναπτύχθηκε το Γαλάτσι. Μαζί μας ήταν και δύο αφηγητές μας, τους οποίους περίμενα και σήμερα, αλλά δεν νομίζω να έχουν έρθει προς το παρόν. Οι οποίοι μίλησαν για την περιοχή, καθώς και ο ιστορικός του Γαλατσίου, ο κύριος Χατζούδης, που μίλησε στον τελευταίο μας σταθμό για το καμίνι και τις... Ναι, ο οποίος ήταν το καμίνι. Χαρακτηριστικός ενδιάμεσος σταθμός ήταν η πηγή στην Αγία Γλυκερία, που ενέπνευσε τον Δημήτρη Καμπούρογλου να γράψει το διήγημα «Γρεκός, Γενίτσαρος και Βενετσιάνος». Πολλοί από τους συνομιλίκους μου θα το είχαμε κάνει στο σχολείο, ήταν σε κάποιο αναγνωστικό. Το οποίο διήγημα το παρουσίασε ένα μέλος της ομάδας μας, που τώρα είναι μέλος της ομάδας, μάλλον πρωτοστάτησε στη δημιουργία ομάδας προσβολικής ιστορίας στοιχείο. Ναι, η οποία αυτό το παλιό μας μέλος παρουσίασε εκεί σαν είναι αφηγήτρια παραμυθιών και παρουσίασε το διήγημα. Σε άλλους σταθμούς μιλήσαμε για διάφορα τοπόσημα του παλιού Γαλατσίου, όπως τον κινηματογράφο Αλέξανδρο, το αρχηγείο του ΕΑΜ Γαλατσίου, το πρώτο σχολείο, το κέντρο διασκέδασης του Μοστρού, τον Ιφοπάζαρο και τα Ανταμάρια. Συγγνώμη, αυτός που παίρνει τηλέφωνο είναι ο Βασίλης Θολοσόπουλος που τον βλέπετε εκεί πέρα να μιλάει και δεν ξέρω τι θέλει να μας πει. Μήπως θέλει. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα δεν μπορώ να το μιλήσω. Πάμε στο 2020.
Το Φλεβάρι διοργανώσαμε ημερίδα με θέμα προφορική ιστορία και σχολείο. Στόχος ήταν η γνωριμία της εκπαιδευτικής κοινότητας του Γαλατσίου, του 5ου διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων και της ευρύτερης περιοχής με την προφορική ιστορία και η επαφή της με το υλικό της ομάδας μας. Η προσπάθεια ήταν να πείσουμε ότι η προφορική ιστορία είναι σημαντικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών. Συμμετείχαν πολλοί εκπαιδευτικοί και η τρίτη ΕΛΜΕ. Ήδη είχε προηγηθεί στον χώρο της Ιβετανιδίου Σχολής τριήμερο όπου σχολεία από όλη την Ελλάδα παρουσίασαν δράσεις σχετικές με την προφορική ιστορία και αντάλλαξαν εμπειρίες μεταξύ τους. Ένα μίνι ιστορικό περίπατο διοργάνωσε με τους μαθητές της η Σοφία που είναι δασκάλα και είναι μέλος της ομάδας μας και είναι κάπου εδώ, την 28η Οκτωβρίου του 20. Στον περίπατο αυτό, άλλο μέλος της ομάδας μας διηγήθηκε ιστορίες αφηγητών μας. Μάλιστα αυτό, όπως βλέπετε και από τις μάσκες, συνέβη μέσα στην περίοδο της πανδημίας και τα παιδάκια το ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ. Το 2021, παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν με τον κορονοϊό, στην κίνηση των ανθρώπων συνολικά, διοργανώσαμε το δεύτερο ιστορικό περίπατο στην περιοχή της Λαμπρινής Γαλατσίου αυτή τη φορά. Όπως και στον πρώτο, είχαν κληθεί και πληροφορητές μας που μίλησαν στο κοινό. Η συμμετοχή ήταν πάνω από 80 άτομα, πράγμα που μας εξέπληξε δεδομένων των συνθήκων. Εδώ βλέπετε την αφίσα γνωστοποίηση του περιπάτου και το χάρτη της διαδρομής. Εδώ πάλι βλέπετε τρεις από τους σταθμούς του περιπάτου, το πάρκο Ινιόχου, το σημείο που στρατοπέδευσαν οι Ιταλοί στην κατοχή στο Γαλάτσι και η Ούλεν, δηλαδή η σημερινή ΕΙΔΑΠ, εκεί που έκανε τις εκτελέσεις η όπλα στην περίοδο των Δεκεμβριανών. Το 2022. Όλη αυτή τη χρονιά ασχοληθήκαμε με τη συμμετοχή μας στην τρίτη γιορτή της προφορικής ιστορίας, τις οποίες το τριήμερο κατέληξαν να γίνει εβδομάδα. Καθώς προσθέθηκε ένα επιπλέον διήμερο για την προφορική ιστορία στα σχολεία, εκεί παρουσιάστηκαν σχετικές εργασίες και προβληματισμοί και μια μέρα διαλόγου με θέμα την προφορική ιστορία. Αυτή έγινε ανάμεσα στις ομάδες προφορικής ιστορίας και άλλους συναφείς φορείς. Όλα αυτά τον Οκτώβριο του 2022 στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η οποία μας παραχώρησε όλους τους χώρους και τον τεχνικό εξοπλισμό, δωρεάν φυσικά, γιατί όλες οι γιορτές γίνονται σε κάποιους χώρους που μας παραχωρούνται δωρεάν, οι ομάδες προφορικής ιστορίας δεν έχουν δικά τους έσοδα. Σε αυτή τη γιορτή, την Τρίτη, που είχε ως θέμα ομπρέλα την καθημερινότητα, εμείς συμμετείχαμε με δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν μια ανακοίνωση που είχε θέμα «Η καθημερινότητα των παιδιών στο δημόσιο χώρο στην Αθήνα στις δεκαετίες 50 και 60». Το δεύτερο δρόμενο στο οποίο συμμετείχαμε ήταν ένα πάνελ για την πανδημία του COVID, όπου εκεί παρουσιάστηκε μια συλλογική ανακοίνωση των ομάδων με θέμα «Η εκπαιδευτική καθημερινότητα στην περίοδο της καραντίνας». Δηλαδή από συνεντεύξεις που είχαν πάρει διάφορες ομάδες με το θέμα αυτό διαδικτυακά στην περίοδο αυτή. Και επίσης παρουσιάστηκε το συλλογικό βίντεο με θέμα αφηγήσεις από την καθημερινότητα των γυναικών. Εμείς εκεί είχαμε ειδικό αντικείμενο τα μικρά κορίτσια στο δημόσιο χώρο στις δεκαετίες 50 και 60. Εδώ βλέπετε κάποιες φωτογραφίες από αυτή τη δουλειά που είναι ένα πεντάλεπτο βιντεάκι. Μόλις τελειώσει αυτή η παρουσίαση θα το βάλουμε να παίξει. Είναι η καθημερινότητα των κοριτσιών στο δημόσιο χώρο σε αυτές τις δεκαετίες 50 και 60. Έχει πολύ ενδιαφέρον, θα το δείτε στο τέλος. Επίσης συμμετείχαμε σε ένα πάνελ που έγινε με θέμα τη μεθοδολογία της προφορικής ιστορίας. Συμμετείχαμε στην προετοιμασία του πάνελ για τη διάχυση της προφορικής ιστορίας στην κοινωνία μέσω των ομάδων προφορικής ιστορίας και στη συνάντηση των ομάδων που έγινε την τελευταία μέρα που κατέληξε στο κοινό μπουφέ και την δέουσα τσίπουρο κατάνοιξη. Το 2023
Συμμετείχαμε στη μερίδα που διοργάνωσε η ομάδα της Νέας Ιωνίας με τέσσερις ακόμα ομάδες στη Νέα Ιωνία με θέμα «Οι πρόσφυγες αφηγούνται» από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα. Από την Μικρά Ασία στην Ελλάδα. Οι τέσσερις ομάδες ήταν, οι πέντε ομάδες μάλλον ήταν η ομάδα της Νέας Ιωνίας, η ομάδα του Βόλου, η ομάδα του Χαλανδρίου, η ομάδα της Καλλιθέας Διτιφιών και η ομάδα της Χίου. Έξι. Και εμείς. Ναι, μαζί με την ομάδα της Νέας Ιωνίας. Α, μπράβο, έξι. Τη συμπαρόλη, δεν παρέλειψα κανένα. Έτσι, οκ, εντάξει. Λοιπόν, αυτό έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο της Νέας Ιωνίας τον Νοέμβρη του 23. Εκεί η ομάδα μας παρουσίασε δύο ανακοινώσεις. Το πρώτο θέμα ήταν από τη Μικρασία στην Αθήνα. Οι μετακινήσεις της πρώτης γενιάς προσφύγων του 22 μέσα από τις συνεντεύξεις μας. Και το δεύτερο ήταν η εγκατάσταση των προσφύγων του 22 σε περιοχές της Αθήνας μέσα από τις μνήμες της δεύτερης και της τρίτης γενιάς προσφύγων. Τελευταία δράση μας που με αυτή κλείσαμε το 23 ήταν ο τρίτος ιστορικός περίπατος στα Τουρκοβούνια από την πλευρά του Γαλατσίου στις 26 του Νοέμβρη και εδώ βλέπετε πάλι την αφίσα και τη διαδρομή στο χάρτη. Ήταν ένας περίπατος που ξεκίνησε από τη γειτονιά των Ακτιμώνων, όπου ακούσαμε ιστορίες για την πρώτη κατοίκηση. Στη συνέχεια μπήκαμε στο βόρειο Τουρκοβούνι, περάσαμε το λόφο Κόκκου και το ρέμα της Λαμπρινής, όπου είδαμε πολλές από τις αφαιρεσίες που συμβαίνουν πάνω στα Τουρκοβούνια και από ιδιώτες, αλλά και από τον ίδιο τον Δήμο του Μελατσίου. Σταθήκαμε στο δασάκι των εθελοντών, ένα κομμάτι δηλαδή του δάσους που το φροντίζουν και το αναδεικνύουν εθελοντές και κάναμε ο τελικός μας σταθμός ήταν τα υιοθετημένα της δράσης. Η δράση είναι ένας τοπικός πολιτιστικός και περιβαλλοντικός σύλλογος που έχει υιοθετήσει πάλι ένα κομμάτι από το βουνό και φροντίζει, φυτεύει και έχει φτιάξει και εγκαταστάσεις δασικής αναψυχής. Εκεί λοιπόν μιλήσαμε και για τα νταμάρια που για δεκαετίες κατέφεραν τα Τουρκοβούνια και έκτισαν την Αθήνα της αντιπαροχής. Μιλήσαμε για τη δουλειά στα λατομεία, τις οχλήσεις που δημιουργούσαν, τους αγώνες των κατοίκων για την απομάκρυνσή τους, αλλά είπαμε και ιστορίες από την κατοχή και τη δικτατορία που συνέβησαν στην περιοχή. Τώρα οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της ομάδας μας. Όλες αυτές οι δραστηριότητες, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι τα μέλη της ομάδας μεταξύ μας. Μας δένουν μεταξύ μας. Γινόμαστε φίλοι. Εκτός από τη μηνιαία μας συνάντηση, βρισκόμαστε για να πιούμε έναν καφέ, να πάμε μια εκδρομή, ένα θέατρο, ένα σινεμά, μια συναυλία, να βρεθούμε σε κάποιο σπίτι. Καμιά φορά διαδηλώνουμε κιόλας μαζί. Και εδώ έχουμε μια φωτογραφία από την περίοδο των διαδηλώσεων στην πλατεία Συντάγματος στον καιρό των μνημονίων, που και εκεί είχαμε κατέβει ομαδικά. Όπως βλέπετε, πράγματι περνάμε καλά μαζί και αυτός είναι ένας λόγος που η ομάδα μας έχει διατηρηθεί τόσα χρόνια. Θα ευχηθώ λοιπόν καλή μας συνέχεια για τουλάχιστον όλα τόσα χρόνια. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Όχι για την συμμετοχή σας σήμερα εδώ, αλλά για όλη σας τη συμβολή στο ότι έχει κάνει η ομάδα μας και κυρίως για την εμπιστοσύνη που μας έχετε δείξει οι αφηγητές και αφηγητριές μας να μας εμπιστευτείτε τη ζωή σας. Και θα σας ζητήσω να παρακολουθήσουμε τώρα, θα κάνετε δύο λεπτάκια υπομονή να το βγάλουμε αυτό και να δείτε το πεντάλεπτο βιντεάκι με τις αφηγήσεις πληροφορητριών μας που μιλούν οι ίδιες. Το έχει για τη σχέση με το δημόσιο χώρο όταν ήταν μικρά παιδιά. Το έχει διαμορφώσει η Κική Σιαφάκα και προβλήθηκε για πρώτη φορά στην πρωτήτη γιορτή προφορική ιστορία το 2022. Θυμάμαι, σαν γεγονός, έτσι παιδικό,
ότι πώς ήταν οι δρόμοι εκείνα τα χρόνια. Ούτε φοβόσουν να μη σαρπάξει κανείς, ούτε φοβόσουν να περπατήσεις από τα αυτοκίνητα. Εγώ τι ήμουν, 6 χρονών. Μία μέρα σχολάσαμε πιο νωρίς. Περίμενα, έφυγαν όλα τα παιδάκια με τις μαμάδες τους, εγώ ήμουν απ' έξω. Και σηκώνομαι, ήξερα ότι η μαμά μου θα πήγαινε στην αδελφή του μπαμπά μου, στη Μενάδρου, τη θεία μου την Κατίνα. Και σηκώνομαι με τα πόδια, παίρνω, ανηφορίζω την Πειραιώς και πάω. Έλα που δεν έφτανα να χτυπήσω το κουδούνι. Δεν έφτανα. Και εκεί υπήρχε στάση λεωφορείου. Τώρα για την Νίκαια ήταν, για τον Πειραιά ήταν, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων ξεκινούσε, ήταν αφετηρία λεωφορείου. Και είπα σε κάποιο κύριο να μου χτυπήσει το κουδούνι και κατεβαίνει. Κατεβαίνω τα ξαδέλφια μου, μόλις ανεβαίνω επάνω και με βλέπει η μαμά μου. Ποιος είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε. Έφαγα ένα γενναίο ξύλο και αυτό το θυμάμαι, μου έχει μείνει. Τα τσιγκάκια δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το παίζανε αυτό το παιχνίδι. Γιατί δεν το έπαιζα εγώ. Ναι. Τα αγόρια περισσότερο το κάνανε. Ακόμα και με τα χαρτιά, τα χαρτόνια. Αυτά είπες, τα παίζαν τα αγόρια κυρίως. Τα αγόρια. Αλλά όμως παίζαμε μήλα. Μετά, λίγο πιο μετά, παίζαμε μήλα. Παίζαμε τις ομάδες, αμάδες. Παίζαμε κουτσό. Πάρα πολλά παιχνίδια. Παίζατε χώρια τα κορίτσια από τα αγόρια. Όχι, όταν ήμασταν στην ίδια ηλικία με τα αγόρια παίζαμε, οι πιο μεγάλοι όχι. Όχι, παίζαμε και με τα αγόρια. Ναι. Υπήρχαν όμως και κοριτσίστικα παιχνίδια που δεν συμμετείχαν τα αγόρια ή αγορίστικα που δεν συμμετείχαν. Οι κουμπάρες ήτανε. Το κοριτσίστικο. Τα κοριτσίστικο, ναι. Μπάλα παίζατε. Ποδόσφαιρο, ναι. Τα αγόρια, εγώ όχι αυτό ποτέ. Αυτό ήταν και αυτό αγορίστικο. Αγορίστικο. Εγώ όμως το ποδόσφαιρο φοβόμουν να παίξω, γιατί, να το πω και αυτό, όταν έρθει να μεγαλώνει το στιθάκι, πόναγα. Και όπως αυτοί ερχόντουσαν άγαρμπα για να πάρουν την μπάλα, τύχαινε να σκουντήσουν και να πονά. Οπότε για άμυνα τους κλώτσαγα. Τους είχα πεθάνει στα καλάμια. Εμένα η μαμά μου ήταν λίγο αυστηρή, δεν μ' άφηνε να παίζω στο δρόμο. Φώναζε παιδιά μέσα στο σπίτι. Και αν άκουγε κάποιο παιδί να λέει απαγορευμένες λέξεις, όπως το μωρί, δεν του ξαναεπέτρεπε την είσοδο. Και δεν μου επιτρεπόταν να κάνω και παρέα μαζί του. Ας πούμε στο δημοτικό, και στο δημοτικό θυμάμαι, γράφαμε, κυρίως στην έκτη τάξη, μας αρέσαν κάποια αγόρια. Της ευτυχίας της άρεσε ο Μπακανάκης. Εμένα ο Μπακανάκης ήταν ο πιο καλύτερος μαθητής. Εμένα μου άρεσε ο Γάκος. Ο χειρότερος. Όχι. Όχι, αλλά μου άρεσε, ήταν βιδής. Και στην άλλη άρεσε ο... πώς το λένε, αυτός ήταν και μανιάτης. Τέλος πάντων. Και μια μέρα τους γράψαμε από ένα γράμμα. Την αφού γράψαν αυτές, γράψαν. Μέσα στο μάθημα έγινε. Μέσα στο μάθημα. Δεν το πιστεύω. Όταν λέμε τους γράψαμε ένα γράμμα, μπορεί να του γράψαμε σ' αγαπώ, κάπως έτσι. Ναι, 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 ναι. Ή τέτοιο, μάλλον σ' αγαπώ θα γράψαμε ή κάτι άλλο. Και το δώσαμε και οι τρεις ταυτόχρονες. Στον καθένα από αυτούς. Και τι έγινε. Τίποτα, απλώς κοιτάγαμε να δούμε τι θα κάνει ο καλός μας. Και τι έκανε. Μετά δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Το διαβάζαν, τίποτα άλλο δεν θυμάμαι. Εγώ δεν ήμουν 13, η Σούλα ήταν 2 χρόνια πιο μεγάλη από μένα, πήγαινε κοντά στα 15. Μια μέρα που μας αφήσανε να μαγειρέψουμε ένα φαγητό, φασολάδα, φουντάρουμε με ξύλα και κάρβουνα τις σόμπες, βάλαμε πάνω μπόλικο νερό και τα φασόλια και σηκωθήκαμε και φύγαμε και πήγαμε στη Νέα Ιωνία να ψάξουμε τα εργοστάσια να βρούμε δουλειά. Χτυπήσαμε διάφορες πόρτες, τέλος πάντων δεν θέλανε, μας βλέπαν και μικρά.
Όταν φτάσαμε στο Λίποβατ και χτυπήσαμε, με ρώτησε για ποιο λόγο ήθελα να πιω στο και μου είπε να πάω. Έτσι έπιασα εγώ δουλειά. Είμαι η Μένη Τσίγκρα από την ομάδα της προφορικής ιστορίας Βόλου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ συγκινημένη που είμαι σε αυτή την εκδήλωση. Καταρχάς να πω ότι είναι η πρώτη ομάδα προφορικής ιστορίας που έφτασε και γιορτάζει τη δεκαετία της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακολουθούμε και εμείς τον άλλο χρόνο, δηλαδή μέσα στο 2014 θα κλείσουμε και εμείς η ομάδα 24, του Βόλου. 24. Το 24, ναι, ξεκινήσαμε το 2014, επίσης το Φαγλάνδρι και η Νέα Ιωνία. Τρεις ομάδες ακολουθούμε. Δεν είναι εύκολο, το είπανε πάρα πολύ καλά, δεν είναι εύκολο μια ομάδα με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν και τις οικονομικές και άλλου είδους ζητήματα να κρατήσει για 10 χρόνια. Επομένως είναι άθλος για μένα. Και από τότε που γνώρισα την ομάδα προφορικής ιστορίας Αθήνας, δεν είναι ότι γνώρισα, αυτό το καταλάβατε και εσείς από την εξαιρετική δουλειά που δώσανε. Δεν είναι ότι γνωρίσαμε μια εξαιρετική ομάδα, είναι ότι γνώρισα και εξαιρετικά μέλη, άτομα, ανθρώπους. Τι να σας πω, για μένα κάθε ένα μέλος από αυτά είναι μια αδελφή, είναι μια φίλη. Και το κομμάτι της συνεργασίας δεν είναι μόνο πολύ σημαντικό μέσα στις ομάδες που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, σημαντικό για να μείνει μια ομάδα και να κλείσει τα 10χρονα και τα 20χρονα και τα 30χρονα να είμαστε καλά, αλλά είναι και αυτό το κομμάτι της συνεργασίας ανάμεσα στις ομάδες που είναι αυτό που μας ανατροφοδοτεί, που μας ανανεώνει και συνεχίζουμε όλες μαζί. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Επίσης να πω ότι, το είπαν εδώ και η Μαρία νομίζω, ότι αυτό που έχει σημασία είναι η επιστροφή του υλικού στους ανθρώπους, στους αφηγητές και στις αφηγήτριες. Και αυτό που συμβαίνει σήμερα και αυτό που συμβαίνει και με τις άλλες ομάδες που έχουμε στήσει σε όλη την Ελλάδα είναι αυτό που πρέπει να το κρατήσουμε. Οι καιροί είναι δύσκολοι, τη μνήμη με πολλούς τρόπους κοιτάζουν να τη σβήσουν. Προχτές το είδαμε αυτό στις εκδηλώσεις που γίνανε για τα Τέμπη και σε αυτό το έγκλημα, ότι σβήσαν τα ονόματα των παιδιών μπροστά στη Βουλή, τα παιδιά τον ξαναγράφουνε, η μνήμη και η διεκδίκηση μέσα από τις ομάδες προφορικής ιστορίας, τη διεκδίκηση της μνήμης, δεν μπορεί να σβηστεί ποτέ. Εσείς οι αφηγητές και εμείς από τη μεριά των ομάδων πρέπει με κάθε θυσία αυτό να το κρατήσουμε. Χρόνια πολλά στην οποία, πολλά δημιουργικά. Φίλες και φίλοι, είμαι η Μαρία Τσομπανίδη, είμαι μέλος της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας, είναι οι επιστήμονες της προφορικής ιστορίας. Από εκεί ξεκινάει και η ζωή των ομάδων προφορικής ιστορίας, με την εποπτεία της ΕΠΗ. Όμως θέλω να πω ότι το κύτταρο της προφορικής ιστορίας είναι οι ομάδες προφορικής ιστορίας. Αυτό το διαπιστώσατε ήδη από την θαυμάσια δουλειά που κάνει η ομάδα της Αθήνας. Την ευχαριστούμε γι' αυτό και εκ του αποτελέσματος φαίνεται τι δουλειά κάνει, γιατί το να ζήσει 10 χρόνια και τους εύχομαι να τα κατοστήσουμε είναι, δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι κουραστικό. Θέλει πραγματικά ανθρώπους με διάθεση, αλλά νομίζω ότι είναι ένα σύγχρονο κίνημα και θα πρέπει όλοι να το αγκαλιάσουμε. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ξεκίνησε με πάρα πολύ διάθεση, έγινε με πρωτοβουλία δική μου, αλλά στην ουσία βοήθησε μια ομάδα που έχουμε εδώ ανάγνωσης. Αυτή έκανε την όλη η δουλειά. Ίσως κάποιοι από εσάς να παρακολουθήσατε την προφορική ιστορία. Είχε όμως και θετικά, δεν υπάρχει πλέον αυτή η ομάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξαναζωντανέψει. Η εμπειρία μου από τις ομάδες προφορικής ιστορίας είναι ότι τα πρόσωπα πολλές φορές εναλλάσσονται, αλλά η δουλειά και το αποτέλεσμα της δουλειάς μένει.
Επομένως, πρέπει λίγο και αυτό να το προσέξουμε. Μπορεί τα πρόσωπα να είναι άλλα. Και εγώ συγχαίρω τα κορίτσια που ήρθαν σήμερα εδώ στο ζωγράφο, γιατί δίνουν και μία όθηση να ξαναζωντανέψει και ιδίως από νεότερους ανθρώπους να ξαναζωντανέψει το κίνημα της προφορικής ιστορίας του ζωγράφου και η ομάδα προφορικής ιστορίας ζωγράφου, η ονομαζόμενη ΟΠΙΖΟ. Έχει κάνει αρκετή δουλειά, έχει πάρει συνεντεύξεις, έχει κάνει μια θαυμάσια συνεργασία με το Μουσείο Γουναρόπουλου, έχει μια λίστα ανθρώπων που την πλαισίωσαν την ομάδα περί των 200 ατόμων. Στις εκδηλώσεις του Μουσείου Γουναρόπουλου συμμετείχαμε σημαντικά και είχαν, εκείνη τη χρονιά είχαν πετύχει πάρα πολύ. Όμως υπήρχε η αδυναμία, αυτό που είπε προηγούμενα η συναδέλφισσα, το να δεθεί η ομάδα. Αυτό ήταν μια αδυναμία και έτσι δεν προχώρησε. Τα υλικά υπάρχουν, τα έχει όπως γίνεται συνήθως στις ομάδες προφορικής ιστορίας ο συντονιστής. Νομίζω ότι πρέπει να τον βρούμε, το συντονιστή, γιατί είναι λίγο χαμένος. Να πάρουμε τις συνεντεύξεις, να πάρουμε τα θεωρητικά κείμενα τα οποία, γιατί κάναμε και σεμινάρια στο Μουσείο Γουναρόπουλου με την εποπτεία τη δική μου για την προφορική ιστορία. Οπότε έχουμε μία βάση που μπορούμε να τη συνεχίσουμε. Είναι πράγματι μία προτροπή. Και εγώ θα έλεγα να δηλωθούν κάποια άτομα. Τώρα ποιος θα αναλάβει αυτό το έργο, νομίζω και από εδώ τα κορίτσια στην ομάδα της Αθήνας, και σιγά σιγά να την ξαναζωντανέψουμε. Και εγώ προσωπικά όσο μπορώ και όσο μου επιτρέπει ο χρόνος, γιατί πέρασα και τα χρόνια, θα βοηθήσω. Οπότε να είναι αυτή η εκδήλωση, να είναι και ένα ξεκίνημα για μας στους ζωγράφους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέγομαι Γιάννης Πούλος και ήμουνα Τέος Μανάβης είμαι τώρα και ξεκίνησα πριν από 12 χρόνια στην ομάδα της Κυψέλης, όπως είπαν εδώ τα παιδιά, με την Δασούλα τη Βερβενιώτη. Είχα δώσει και συνέντευξη και έχω πάρει και συνέντευξη. Τώρα δεν ξέρω βέβαια σε ποιο σιρτάρι υπάρχουν αυτά, δεν ξέρω. Αυτό που ήθελα να σας μιλήσω και γι' αυτό ζήτησα το λόγο, είναι για το γεγονός ότι πριν από λίγο καιρό σε μια αίθουσα έρευνας και τεκμηρίωσης στο Έτερον έγινε μια παρουσίαση της Κομωτινής, της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας, ένα συνέδριο που ήταν στην Κομωτινή και έγιναν αναφορές, ένας τόμος όπου παρουσιάστηκαν οι συνεντεύξεις και η ερμηνεία από τους αρμόδιους καθηγητές αυτών των συνεντεύξεων. Είναι συνεντεύξεις για την κατοχή, μια τραυματική περίοδο και την αντίσταση. Αυτό το σημαντικό γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό το συνέδριο της Κομωτινής είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Δηλαδή με ένα κλικ μπορεί οποιοδήποτε σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος να πατήσει Ένωση Προφορικής Ιστορίας συνέδριο της Κομωτινής και να βγάλει αυτές τις συνεντεύξεις. Μαζί με τις συνεντεύξεις αυτές, οι οποίες είναι σημαντικές όπως υπόθηκε, γιατί τώρα αυτοί οι άνθρωποι που δώσαν τις συνεντεύξεις θα έχουν περάσει, μαζί με αυτές υπάρχει η ερμηνεία. Και θέλω να καταλήξω στο γεγονός ότι δεν είναι αρμόδιοι αποκλειστικά μόνο οι καθηγητές να ερμηνεύσουν αυτές τις συνεντεύξεις. Και αυτό που γίνεται και που έκαναν εδώ οι φίλοι και η Κατερίνα, ότι αυτή η ερμηνεία μπορεί να γίνει από εμάς, όχι μόνο από τους καθηγητές. Μπορεί να γίνει μέσα από μια ομάδα ανάγνωσης, πέρα από το όπως έγιναν οι περίπατοι, να γίνουν αυτά τα υλικά να υπάρχουν σε μια δημοτική βιβλιοθήκη και να υπάρχουν ομάδες ανάγνωσης που να κάτσουν να τα μελετήσουν, να τα συζητήσουν και να δώσουν τις ερμηνείες, έτσι που αυτές οι μαρτυρίες να μπουν μέσα στις συνειδήσεις των πολιτών, να μπουν δηλαδή μέσα στην κοινωνία ένα κομμάτι της ιστορίας μας. Αυτά. Πολύ ωραία. Γεια σας. Εγώ δεν ανήκω σε καμία ομάδα, αλλά με συνδέει φιλία πολλών χρόνων με τη Μαρία.
Παίρνω το λόγο και έχω πάει σε πολλές εκδηλώσεις, έχω ακούσει πολλά πράγματα. Παίρνω το λόγο πρώτον για να συγχαρώ θερμότατα τα κορίτσια και τα αγόρια που δεν ξέρω στις ομάδες αυτές. Είναι μία δραστηριότητα πράγματι αξιοθαύμαστη. Και εδώ θα σας πω λίγο τι εκπροσωπώ εγώ. Εκπροσωπώ την ΕΚΠΙΖΟ, Ένωση Καταναλωτών Ποιότητας της Ζωής. Είμαι αντιπρόεδρος και θεωρώ ότι αυτή η δραστηριότητα μαζί και με άλλες δραστηριότητες κοινωνικές και με τη δραστηριότητα της ΕΚΠΙΖΟ αξίζει τον κόπο να συνενώσουν δυνάμεις. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να κρατηθούμε. Και ένα ερώτημα. Δεν ξέρω αν ιστορικά, Μαρία, έχετε αναζητήσει τα αίτια της δημιουργίας αυτών των ομάδων στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Ήταν ένα φαινόμενο ευρύτερο, άρχισε κάπως να σταματάει, έτσι να υποβαθμίζεται, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να το ψάξουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια τέτοια ερμηνεία. Εγώ δίνω την ερμηνεία ότι σε εκείνες τις δύσκολες περιόδους όλοι είχαμε την ανάγκη να βρούμε τις αιτίες, να ανατρέξουμε στην ιστορία μας, στις ρίζες μας κλπ. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω και συγχαρητήρια πολλά. Για αυτούς που δεν με ξέρουν, ονομάζουμε Κωνσταντίνος Ματέος ή και Ιωσήφ. Το όνομα Ιωσήφ μου το έδωσε ο πατέρας μου όταν βαπτίστηκα και σημαίνει ένα άλλο. Ιωσήφ Βυσαριώνοβιτς. Δεν χρειάζεται το υπόλοιπο. Αυτό το όνομα μου χρειάστηκε στην περίοδο της δικτατορίας όταν με κυνήγησε η Χούντα, εμένα και χιλιάδες άλλους νέους ανθρώπους που παλέψαμε για να φύγει αυτό, αυτή η λέπρα από πάνω μας. Τότε ήμουνα ο Ιωσήφ. Είχε χαθεί ο Κώστας και με βοήθησε πάρα πολύ. Όταν με ανέκρινε ο Μπάμπαλης, μου λέει, ξέρεις κάποιον Ιωσήφ. Λέω, Ιωσήφ, δεν ξέρω κανένα. Δεν έχεις επαφή με τον Ιωσήφ. Είχαν υποστεί. Κάποιος μίλησε ότι συνάντησα έναν Ιωσήφ. Εσένα πώς σε λένε. Το γράφει, λέει, ταυτότητά μου. Κωνσταντίνος Ματέος. Ιωσήφ, λέει και ο Ιωσήφ, για φέρε την κάρτα του, λέει στον Μπάμπαλη. Φέρνει ο Μπάμπαλης την κάρτα, την ταυτότητά μου, και γράφει Κωνσταντίνος. Σε λένε και Ιωσήφ. Ναι, είχα ένα μπάρμπα, Ιωσήφ, και με έβγαλαν έτσι. Δεν είπα για το Στάλιν. δεν ήμουν τόσο θρασής. Σας είναι τα συγχαρητήρια μου για αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Εμείς έχουμε μια προσωπική ιστορία, ο καθένας μας, ο σύνδεσμος φυλακιστών των εξοπλιστέντων αγωνιστών. Ήσουν πρόεδρος. Που ήμουν πρόεδρος, είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο τώρα, έλεγχο τα οικονομικά. Αλλά δεν είμαι μόνο πρόεδρος εκεί. Ασχολούμαι με πολλούς συλλόγους, εκπολιτιστικούς, αθλητικούς. Είμαι πρόεδρος των αθλητικών μελαμπεροκύπων. Είμαι σύμβουλος σε μία οργάνωση που έχει σχέση με το Μουσείο της ΕΠΟΝ που βρίσκεται στους αμπεροκύπους, το οποίο θέλουμε το να ανασκευάσουμε και να λειτουργήσει, ένας χώρος. Εκεί πέρα έχουμε ένα σύλλογο, φίλο του Μουσείου της ΕΠΟΝ. Είναι και ο Ματέος εκεί. Και ο Ματέος είναι και σε ένα άλλο σύλλογο, Πανελλαδικό Σύλλογο Αγωνιστών Εθνικής Αμυντικής Αντίστασης. Δεν ήμουν εγώ αντιστασιακός εκείνη την εποχή, αλλά με την ιδιότητά μου σαν δικηγόρος τροποποίησα το περιστατικό και σε αυτό το περιστατικό μπορούν να μπουν οποιοδήποτε είχαν συγγενείς ή στην ΕΠΟΝ ή στο ΕΑΜ ή σε οποιαδήποτε άλλη αντιστασιακή οργάνωση για να μπορέσουμε να διατηρηθεί αυτή η μνήμη. Η μνήμη είναι μεγαλύτερη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία μας.
κάθε χρόνο έχουμε 2.000 με 3.000 μαθητές που παρακολουθούν τις δικές μας εργασίες. Μπράβο. Στο Σύνδρομο Φιλεξέρω του Ξεψέρω. Έρχονται ολόκληρα σχολεία με τους καθηγητές τους, κάθονται στην αίθουσά μας και τους λέμε τα θέματα που έχουν σχέση με εμάς. Το τι περάσαμε εμείς, τι σημαίνει η δικτατορία, τους απαγγέλουμε και κάτι ποίηματα κλπ. Τα παιδιά ενθουσιάζονται πάρα πολύ. Τα ερωτήματα που κάνουν είναι κάτι που δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε. Και μου λένε, κύριε Κώστα, εσείς είστε ηρωάς. Δεν υπάρχουν ηρωές, υπάρχουν μόνο ηρωικές πράξεις. Αυτό να σκεφτείτε στη ζωή σας. Μόνο ηρωικές πράξεις. Δεν υπάρχουν ηρωές τώρα, την περίοδο. Και δεν θέλουμε να το λέμε. Τα παιδιά μας βλέπουν αλλιώς. Όταν τελειώνουμε, έρχονται κοντά μας να μας δούνε πιο καλά. Και μερικοί μας χαδεύουν τώρα. Λες ότι είμαστε κάτι φαντάσματα. Και μας συγκινεί αυτό το θέμα. Λοιπόν, η προσωπική αυτή, η προφορική ιστορία είναι μεγαλείο. Ιδιαίτερα όταν έχεις βιώσει τέτοια θέματα, δεν πρέπει να μένουν μέσα σου αυτά, να τα διαδίδεις, ας πούμε, σε ένα φίλο ή στην οικογένειά σου. Να πάρουν μία νέα θέση, μία ορμή, μία ορμή. Είναι μεγάλο πράγμα. Εγώ είμαι προσφυγό. Μέσα εκεί λέω και την ιστορία της οικογένειάς μου. Βιώνουν και αυτά τα παιδιά, όλοι. Πώς φύγαμε από τα Ιβαλή ο πατέρας μου. Φέτος πήγαμε και επισκεφτήκαμε με τη σύζυγό μου τα Ιβαλή. Και εγώ έκλαιγα. Μεγαλώσαμε και αγαπητές φίλες που σας αγαπάω πολύ. Συγγενούμαστε πάρα πολύ όσο μεγαλώνουμε. Αλλά δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω. Πρέπει όσο ζούμε και πατάμε και στα δυο μας πολλάρια να παλεύουμε, να παλεύουμε, να παλεύουμε. Γιατί εμείς που βιώσαμε τέτοιες καταστάσεις ακόμη μας τρέμουνε, ακόμη φοβούνται, ακόμη μας κατηγορούνε. Δεν πρέπει όμως να το βάζουμε κάτω. Έτσι, να συνεχίσετε αυτό που κάνετε εδώ. Να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Γιατί μιλήσατε για τα τοκουβούνια. Τα τοκουβούνια, από ό,τι μου έλεγε ο πατέρας μου, ήταν το λαϊκό δικαστήριο. Εκεί περνούσαν οι δοσύλλογοι και εκεί τους εκτελούσαν. Αυτά μου το έχει πει ο Μαντέος ο Στέλιος, όταν είμαστε έφηβοι εμείς. Ο πατέρας μας μιλούσε για τα πάντα. Όλες οι γειτονιές είχαν τη δική τους ιστορία. Εμείς γεννηθήκαμε γύρω στο γήπεδο του Πανέκου. Η συνοικία μας λεγόταν στέγη της πατρίδας. Δίπλα μας ήταν τα κουντουριώτικα. Και ζούσαμε πάρα πολύ όμορφα. Παίζαμε ποδόσφαιρο, παίζαμε πετροπόλεμο, παίζαμε οι αντάρτες και οι ξένοι, κάτι τέτοια παιχνίδια. Μπερδεύαμε την ιστορία με το παραμύθι. Είμαι ικανοποιημένος και από τη ζωή μου και από τους φίλους μου και αυτό που έχω ζήσει. Και θα το ξαναπερπατούσα πάλι. Σας ευχαριστώ. Δυο λογάκια για το αποψινό φως. Τα μεγάλα δώρα στην ανθρωπότητα, η Οδύσσια του Ομήρου, η Ιλιάδα πριν και η Οδύσσια μετά, πάμε τη σειρά, πέρασαν μέσα από τον προφορικό λόγο. Αυτή η προφορικότητα κράτησε αναμένο το φως στην ανθρωπότητα. Ακόμα και όταν άλλαζε ο λόγος με τη σαφόγη τον αρχήλογο και δίνανε τα άλλα δώρα στην ανθρωπότητα, όλα αυτά τα σπαράγματα περάσαν μέσα από τον προφορικό λόγο.
αυτός ο προφορικός λόγος σταματάει μόνο σε σκοτεινές περιόδους, που σταματάει, θέλει να καταργήσει τη μνήμη. Και έχουμε τέτοιες περιόδους στην ιστορία που φτάσαμε να μην ξέρουμε τίποτα για τον αρχαίο κόσμο, ούτε για τον Σοφοκλή, ούτε για τον Ευρυπίδη, ή ακόμα δεν ξέραμε και πως έγραφε ο Κικέρονας. Αυτός ο Μεσαίωνας που κάηκαν τα γάλματα, όλος ο λόγος ο προφορικός να αλλάξει πραγματικά από τη λίμνια περίοδο σκοτεινή. Αυτή την σκοτεινή περίοδο την έσωσε μερικώς, την έσωσε, αλλά αργότερα το ηφαίστειο που σκέπασε την Πομπία και έκρυψε τα αρχαία κείμενα με τις προφορικές αυτές ιστορίες, όλες με τα κείμενα, τα γραφτά, έκρυψε τον Επίκουρο, έκρυψε αρχαίες τραγωδίες και ανακαλύφθηκαν αυτό με το 58 μετά που έγινε το 6 του ηφαιστείου. Και φτάσαμε να ανακαλύψουμε σε κάποιο κρυφό μοναστήρι ένα κείμενο του Λουκουρτίου περιφύσεως του Επίκουρου και να αρχίσει η αναγέννηση. Να δούμε πώς, να δούμε τα κείμενα όλα και τα γραπτά όλα αυτά τα κείμενα. Έζησα κι εγώ σκοτεινή περίοδο, την περίοδο για να μην σας μακρηγορήσω σε διάλεξη εδώ, πόσο σημαντικό πράγμα, πόσο φως είναι. Τα φωτίζουν την οικουμένη αυτές οι σκέψεις και αυτή η δραστηριότητα. Πού έπρεπε να ξεχάσουμε το εάν, την αντίσταση, την αξιοπρέπεια, τους ανθρώπους, τους ήρωες. Όλα ήταν μια κατηγορία, δηλαδή ήταν έγκλημα, ήταν ποινικό αδίκημα. Από όλους τους τρόπους να καεί η μνήμη και να έρθουν οι δοσύλλογοι, οι κυρίαρχοι, οι συνεργάτες των Γερμανών, όλα αυτά τα οποία τα ξέρουμε. Και έτσι αυτή την στη δικτατορία, όπως είπε ο αγαπητός φίλος ο Κώστας, ο Ματέος, μαζί η ανατροπή της σήμαινε με νέα πρόσωπα στην ιστορία, με όλους αυτούς που είχε καταργήσει αυτή η σκοτεινή περίοδος, νέοι ήρωες, νέες αφηγήσεις, νέα παραμύθια και νέα διάσταση στη ζωή μας. Αυτό το έργο το σημαντικό συνεχίζουν αυτές οι ομάδες. Από βάθους καρδιάς και σκέψεις τους ευχαριστώ γιατί αντιπροσωπεύουν το φως και την ελευθερία. Η μνήμη και η άκαρτη βάθος. Δεν πρέπει να είναι. Περίμενε. Μαρία. Ελάτε η ομάδα να κάνουμε φωτογραφία. Εγώ με την Μαρία. Πού είναι εδώ, εδώ, ο Γιάννης που είναι! Γιάννη! Άννα, έλα εδώ, Άννα! Σαν τα παιδάκια θα μιλήσω! Το τραγούδι σοφία και χρόνια.